Θα ξεκινήσουμε σήμερα από έναν σπουδαίο αθλητή μεγάλων αποστάσεων που διαθέτει η Κρήτη με αφορμή την πρόσφατη επιτυχία του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τον Μινωικό Άθλο. Κοντά μας είναι ο Μανώλης ο Σιφάκης, ο σπουδαίος υπεραθλητής μας θα λέγαμε. Θα τον καλωσορίσουμε προκειμένου να μιλήσουμε και για τον αγώνα που προηγήθηκε, αλλά και όχι μόνο. Κύριε Σιφάκη, μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια και για αυτή την επιτυχία. Με αφορμή, λοιπόν, την πρώτη θέση στον 19ο Μινωικό Άθλο, διαδρομή 70 χιλιομέτρων, φεστός γνωσός, 5 ώρες, 17 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ναι, 5 ώρες πίκρα ήταν, αλλά εντάξει, καλά πήγε. Δύσκολο το εγχείρημα, έτσι δεν είναι? Ναι, δύσκολο είναι, γιατί το σώμα από ένα σημείο και ύστερα σταματά να δουλεύει και δουλεύει η ψυχή. Δηλαδή το πνεύμα μάλλον σε πάει εκεί που πρέπει να πας στον τερματισμό. Γιατί ο οργανισμός αντέχει μέχρι το 20, μέχρι το 30, μέχρι το 40, από εκεί ύστερα δεν πάει άλλο το σώμα και πρέπει να επιστρατεύσει άλλες δυνάμεις για να καταφέρει να τερματίσει. Πολύ σωστά. Μια ιστορική διαδρομή, έτσι, που ενώνει τα δύο μινωικά παλάτια. Θέλω να μας πείτε λίγο ποιες ήταν οι δυσκολίες του συγκεκριμένου αγώνα και αν είναι και ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες που λαμβάνετε μέρος, γιατί παίρνετε μέρος σε πάρα πολλούς αγώνες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά τεχνικά κομμάτια αυτός ο αγώνας. Το πιο δύσκολο τεχνικό κομμάτι που έχει είναι από το 15 μέχρι το 30, που είναι μια νηφόρα και καλούμαστε να βγάλουμε μια νηφόρα 600 μέτρα υψομετρικό μέσα στα 15 χιλιόμετρα. Και εντάξει, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι και μπορεί να φαίνεται δύσκολο, γιατί, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ όσο το τελευταίο κομμάτι, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα, γιατί το πρώτο κομμάτι είσαι ξεκούραστο και κακή κακό θα το βγάλεις, αλλά τα τελευταία 10 χιλιόμετρα που είναι και μετά από τα 60 χιλιόμετρα που είσαι στην πλάτη σου, έτσι είναι τα πιο δύσκολα, θα έλεγα. Οπότε αυτά τα δύο κομμάτια είναι τα πιο δύσκολα που μπορεί να βγάλει ο αθλητής αυτόν τον αγώνα. Μάλιστα. Πάντως αξίζουν τα εύσημα και στους 19 συμμετέχοντες που πήρατε μέρος στο συγκεκριμένο αγώνα. Είχαμε και την ποδηλατοδρομία, έτσι, 140 χιλιόμετρα, γνωσός, φεστός, ναι, και ξανά γνωσός. Πραγματικά μια γιορτή του αθλητισμού η όλη διοργάνωση. Και καλή διοργάνωση. Δηλαδή αυτοί που τον εγκάνε κάθε χρόνο είναι καλούς ανεφοδιασμούς, καλή σήμανση. Mm-hmm. Έχει, καταρχήν είναι και χρονικά είναι καλά τοποθετημένος, γιατί έχει καλή θερμοκρασία. Δεν είναι, ας πούμε, το κατά καλό καιρό να μας φάει κάψα, δεν είναι και το χειμώνα να μας φάει το χιόνι. Αν και είναι λίγο κρύο, αλλά το κρύο χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις και για το ποδηλάτη και για το δρομέα. Τα εύσημα, λοιπόν, στο Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης και σε όλους όσοι, ναι, συνέβαλαν για την επίτευξη του συγκεκριμένου αγώνα. Κύριε Σιφάκη, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα προπόνησης ενός μαραθωνοδρόμου? Γιατί σίγουρα απαιτείται πολύ ωραία προπόνηση και αν λάβουμε υπόψη μας ότι είστε και επαγγελματίες με αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειάρχης, σίγουρα είναι δύσκολο το εγχείρημα. Ναι, βασικά πρέπει να τα προλάβεις όλα. Να προλάβεις το μαγαζί, να προλάβεις την οικογένεια, να προλάβεις το άθλημα. Άμα θες όμως να προλαβαίνεις όλα. Δεν έχει, ας πούμε, δεν προλαβαίνω ή δεν θέλω ή δεν μπορώ. Δεν υπά... Άμα θες, τα κάνεις όλα. Ένα πρόγραμμα για ένα μαραθώνιο, γενικά το αγαπημένο μάθημα είναι ο μαραθώνιος. Οπότε τα 42 χιλιόμετρα, για όσους δεν ξέρουν την απόσταση, mm-hmm, αυτή η απόσταση κυρίως είναι 3 μήνες με 4 μήνες η προετοιμασία. Κανονικά πρέπει να γίνεται κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα για να βγάλει ένα αξιοπρεπή μαραθώνιο. Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι της Αθήνας, την οποία την τρέχω τώρα 16 χρόνια κάθε χρόνο. Η κλασική διαδρομή. Είναι και πιο δύσκολη, βέβαια. Ναι, η κλασική διαδρομή είναι και πιο δύσκολη από όλες, βέβαια, γιατί έχει αυτή πολύ μεγάλα ψωμετρικά. Έχει πολλά τεχνικά κομμάτια τα οποία πρέπει να κάνει σωστή διαχείριση των δυνάμεών σου. Δεν την αλλάζω με τίποτα αυτή τη διαδρομή. Έχω βάλει στόχο να την τρέχω μέχρι να τρέχω, μέχρι να ζω θα πηγαίνω εκεί πέρα. Να είστε καλά να το κάνετε. Οι 4 μήνες αυτοί είναι γεμάτοι πόνο. Το βράδυ κοιμάσαι και δεν κοιμάσαι. Πονάς. Αλλά συνεχίζει. Άμα σ' αρέσει, παιδί μου, αυτό που κάνεις, πονάς και τρέχεις και σ' αρέσει. Δεδομένου ότι είστε μόνιμος κάτοικος Αγίας Βαρβάρας, πότε κάνετε προπόνηση και πού κάνετε προπόνηση? Τα πρώτα χρόνια έκανα στο βουνό. Απάνω στο βουνό μας έχουμε κάτι ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι
χίλια μέτρα υψόμετρο και έκανα προπόνηση εκεί πέρα. Μετά κατάλαβα ότι από ένα σημείο και ύστερα σε φθείρουνε. Το βουνό δεν είναι. Άμα πιάσει τα 40, εγώ μετά 48 χρονών, αλλά από τα 40 μου και ύστερα άρχισα και είχα ψηλοτραυματισμού. Τη μία στον αχίλιο, την άλλη στο τετρακέφαλο, την άλλη στο μετατάρσιο. Και κατάλαβα ότι το βουνό πλέον δεν είναι για μένα. Και άρχισα και πήγαινα σε ευθεία κομμάτια, σε επίπεδα κομμάτια, πήγαινα στο στάδιο, πήγαινα στη λίμνη τη Γέργερη, η οποία είναι επίπεδη και έχει πολύ καλή. Είναι 700 μέτρο κύκλο και έχει πολύ καλό τερέν κάτω, γιατί ψηλό τσαγιλάκι. Πηγαίνουμε στο στάδιο στι Μοίρε που είναι Ταρτάν. Και γενικά σε επίπεδα κομμάτια τα οποία είναι και πιο προσβάσιμα για ένα δρομέα και μπορείς να κάνεις και κομμάτια να τα μετρήσεις, να κάνεις τις διαλυματικές σου, να ελέγξεις κάθε κύκλο και το ρολόι σου, το pace σου ποιο είναι. Δηλαδή πιστεύω ότι το καλύτερο τώρα είναι ένα επίπεδο κομμάτι όπως τη Λίμνη της Γέργερης, όπως το στάδιο της Μοίρας και για τον κάθε δρομέα είναι πολύ καλή πίστα. Μάλιστα. Κύριε Σιφάκη, όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας όπου δεν είχαμε αγωνιστική δράση, πόσο σας επηρέασε, γιατί το δικό σας άθλημα είναι και μοναχικό, έτσι δεν είναι, οπότε φαντάζομαι ότι συνεχίζατε όλο αυτό το διάστημα της προπονήσης. Είναι τελείως μοναχικό, αλλά είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή όσο είσαι μόνος σου, ξεχνιέσαι και μ' αρέσει παιδί μου να τρέχω μόνος μου. Αν και τα τελευταία χρόνια έχω παρέα το Μανιδάκι τον Κωστή από το Ζαρό. Ωραία. Και δεν πλήττω, γιατί όλη την ώρα κουβεντιάζουμε και περνάει η ώρα ευχάριστα. Πιστεύω ότι το άθλημα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα ομαδικά αθλήματα και είναι για τον καθένα προσβάσιμο, δηλαδή εύκολο άθλημα, οικονομικό θα έλεγα, υγιεινό. Πιστεύω ότι ο κάθε πρέπει να το κάνει αυτό το άθλημα. Δηλαδή όλοι πρέπει κάποια στιγμή να μάθουν να κάνουν ένα άθλημα που του ταιριάζει. Εμένα μου ταιριάζει το τρέξιμο. Το άλλο του ταιριάζει, ξέρω εγώ, οι ρήψεις ή τα άλματα. Ξέρω εγώ. Ας κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι του αρέσει και ό,τι να είναι. Πάντως, το δρομικό κίνημα τα τελευταία χρόνια έχει έτσι φανατικούς υποστηριχτές, όλο ένα και περισσότερους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, γιγαντώνεται και πάει. Φανταστείτε το 2005 που πήγα πρώτη φορά και τρέξα την Αθήνα, ήμασταν 2.700 στην εκκίνηση. Και πρόπερση πριν την πανδημία ήμασταν 63.000. Οπότε σε 15 χρόνια 20πλασιαστήκανε οι δρομείς. Βέβαια ένα πρόβλημα είναι και αυτό με τον κορονοϊό και δεν κάνουμε αγώνες. Δηλαδή εμένα η αγάπη μου είναι να τύχει μια Κυριακή να έχει αγώνα, να πάω να βρω ένα αθλητή μου που να είμαστε περίπου στο ίδιο επίπεδο και να κοντραριστούμε. Δεν γίνεται τόσοι αγώνες όσο πρόπερση, αλλά τώρα σιγά σιγά έχουν εξοικειωθεί, όσοι έχουν κάνει τα εμβόλια τρέχουν κανονικά, κάνουν και τεστ. Σωστά. Υπάρχει μια προφύλαξη τέλος πάντων, οπότε σιγά σιγά έχει φέτος, να πέρσι κάναμε 5 αγώνες όλους και όλους, φέτος έχουμε κάνει 15. Και οπότε το θεωρώ του χρόνου θα κάνουμε 25. Θα πιθάνε και θα πιθάνε με τον καιρό. Έτσι, παρήγορο είναι. Ας ελπίσουμε την καινούργια χρονιά να είναι μια διαφορετική πραγματικά χρονιά για όλους μας. Ο μινωικός άθλος, κύριε Σιφάκη, ήταν αφιερωμένος στη Δήμητρα Ιορδανίδου, μια σπουδαία αθλήτρια που δυστυχώς έχασε τη ζωή της τροχαίο με το ποδήλατο ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη. Τη γνωρίζατε τη Δήμητρα Ιορδανίδου? Ναι, είχαμε τρέξει την κλασική διαδρομή αρκετές φορές. Στη Θεσσαλονίκη είχα τρέξει κι εγώ. Το Μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης δύο φορές είχε τρέξει και αυτή, την ήξερα. Πολύ καλή δρομέας, είχε πάρει και πανελλήνιες διακρίσεις στο Μαραθώνιο. Ήταν σκυλή που λέμε και εμείς στη δική μας διάλεκτο. Και είχε, αν και ηλικιακά έβλεπες, ενώ ήταν 40 και περνούσε 20χρονα, δεν της είχε τίποτα. Σπούδε. Είχε μέλλον, πας περιπτώσει, τζάμπα πήγε, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Δυστυχώς, σπουδαία αθλήτρια. Να κλείσουμε, κύριε Σιφάκη, έτσι με έναν απολογισμό της χρονιάς αυτής. Ήσασταν πρώτος και στο Μαραθώνιο της Κρήτης. Φαντάζομαι ικανοποιημένος έστω από αυτή τη δύσκολη χρονιά. Ναι, ναι, πολύ ικανοποιημένος είμαι, γιατί είχα δουλέψει πάρα πολύ για αυτό το Μαραθώνιο. 6 μήνες δούλευα. Είχαμε ξεκινήσει το 1 Γενάρη προπόνηση για να τρέξουμε το Μάρτιο. Μετά αναβλήθηκε και πήγε τον Απρίλιο, τον Απρίλιο πήγε μετά τον Μάιο και τελικά έγινε τον Ιούνιο. Στην ουσία η τρίμηνη προετοιμασία, πήγε εξάμηνη και βγήκε και μια καλή επίδοση. Δεν είναι μόνο η πρώτη θέση, έβγαλα και καλό χρόνο που με ικανοποίησε και εμένα. Και μετά πήρα και περισσότερες ανάσες, σε περιπτώσει, και περισσότερη δύναμη και κουράγιο και έτρεξα στην Αθήνα και πήγα ακόμα καλύτερα μετά το Νοέμβριο που τρέξαμε στην Αθήνα. Η χρονιά απολογιστικά είναι η καλύτερη μου
από όλες τις χρονιές που τρέχω, 17 χρόνια τρέχω τώρα, ήταν οι καλύτερες μου επιδόσεις που βγήκαν φέτος. Έκανα και κατατομικό ρεκόρ και στο τριάρι και στο πεντάρι και στο μαραθώνιο. Χεύω και πάω. Μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά. Και εσείς.